Κύριε Μπέλο, καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλημέρα σας και σε εσάς και τους ακροατές σας. Είσαστε αυτή τη στιγμή εδώ, ακόμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αν δεν κάνω λάθος. Χθες επισκεφτήκατε την Ξάνθη, σήμερα είστε στην Καβάλα όπου περιοδεύετε. Θέλω αρχικά να πάρω ένα σχόλιο από εσάς για το τι έχετε δει, τι επαφές έχετε προκαλέσει εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Καταρχάς να πω ότι έχουμε ο βασικός κορμός της περιοδίας ξεκίνησε μόλις τώρα και ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλία όπου επισκεφτήκαμε τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τον Ντάνιελ και γίναμε μάρτυρες επιλεκτικά ανίκανου και εχθρικού για το λαό αστικό κράτος, το οποίο άφησε στην τύχη του όλων αυτόν τον πληθυσμό που καταστράφηκε και το οποίο βέβαια ταυτόχρονα είναι και ικανότατο να προστατεύσει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Συνεχίζουμε τώρα με την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Σήμερα θα επισκεφτούμε το Πανεπιστήμιο, το πρώην ΔΠΑΕ, και εντός ολίγων είμαστε στο μεταβατικό διάστημα στο οποίο εντάσσεται στο Δουπουθού. Τα πανεπιστήμια είναι μετά από μια κατάσταση η οποία ήταν 2 μήνες σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Όλη η φοιτητική κοινότητα αλλά και η ακαδημαϊκή βγήκε στον δρόμο, κατέλαβε τις σχολές και διεκδίκησε να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο αντιδραστική τομή που ιδιωτικοποιεί την εκπαίδευση και υποθηκεύει το μέλλον της νεολαίας και των εργαζομένων. Αυτά είναι. Στιγμή συνεχίζουμε, θα γίνουν και άλλες. Θα περιοδεύσετε και στην περιοχή του Εύρου? Θα υπάρχει πρόγραμμα και εκεί πέρα, ναι, δεν το έχω ακριβώς. Να μην νιώσουν κι εμείς ευρύτες αδικημένοι, κύριε Μπέλο, γιατί πήγατε στην πλημμυρισμένη Θεσσαλία, στον καμένο Εύρο, δεν θα έρθείτε, αυτό ρωτάω. Ναι. Βεβαίως. Εμένα είναι και η ειδικότητά μου. Είμαι πολιτικός μηχανικός και επίκος καθηγητής μηχανικούς περιβάλλοντος, οπότε και μια τεχνική διάσταση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και γενικότερα τα ζητήματα έλλειψης των υποδομών, τα οποία δείχνουν αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι είμαστε σε μια εποχή που έχει να δείξει τρομακτικά τεχνολογικά επιτεύγματα και αντί αυτή η καρπή αυτών των τεχνολογικών εξελίξεων, αντί να καρπώνεται από το λαό, ο οποίος θα μπορούσε να ζει με πολύ καλύτερους όρους, να δουλεύει πολύ λιγότερο, να έχει υγεία, παιδεία, ασφάλεια. Το μόνο που εισπράττει είναι η ακρίβεια, η ανεργία, η φτώχεια, η δυστυχία, η πόλεμη κλπ. Και αυτό έχει να κάνει καθαρά την οργάνωση της οικονομίας με αυτόν τον τρόπο, όπου κριτήριο είναι τα κέρδη των λίγων και όχι οι ανάγκες των πολλών. Και για να πω και για την περιοχή, πολύ σημαντικό που δείχνει όλη αυτή την έλλειψη των υποδομών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι σιδηρόδρομοι. Αυτό έχουμε να δούμε τρένο πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει τρένο. Ακριβώς. Ναι, αυτό λέω. Έχουμε να δούμε τρένο χρόνια εδώ στη Θράκη. Ναι. Αλλά από... και όλοι λέγανε για τους κακούς και αδιάφορους πολιτικούς, γενικά και αόριστα, μη βλέποντας τη μεγάλη εικόνα. Όταν η Αλεξανδρούπολη έχει αναβαθμιστεί εισαγωγικά σε νατοϊκή βάση και οι Πανάτο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να στείλουν πολεμικό υλικό με το σιδηρόδρομο, αμέσως ξεκινάει. Βρέθηκαν και τα λεφτά και η πολιτική βούληση, και... έτσι. Ναι, αυτό. Λέω, βρέθηκαν και τα χρήματα, υπήρξε ξαφνικά και η πολιτική βούληση. Και να αναβαθμιστεί κιόλας, να μπει και ο άξονας Καβάλα, ας πούμε, να πάει η Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη στην Ευθεία και να μην ανεβαίνει όλη τη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Αμέσως δηλαδή, όταν είναι να διασφαλίσει τις ανάγκες κερδοφορίας
ότι όταν είναι να διασφαλιστούν τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, τα κεφάλαια βρίσκονται αμέσως και πολύ γρήγορα υλοποιούνται οι όποιες αποφάσεις. Σε αντιπαράθεση, όταν είναι να μειωθούν οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, ένα χρόνο τώρα το μόνο που έχουν εισπράξει οι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί το σπίτι τους είναι 6.500 και μια επιδότηση ενοικίου 3 μηνών που αν θα την πάρουν ποτέ, γιατί έχουν μπει και σε ένα κυκαιώνα γραφειοκρατίας. Μάλιστα. Βέβαια, τώρα να πούμε ότι ο σιδηρόδρομος εδώ, επειδή το έχουμε, κύριε Μπέλο, το έχουμε ψιλοξεχάσει και όλο αυτό το τρένο και πώς μοιάζει, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε και ένα άλλο θέμα και να το συνδυάσουμε και με την Ευρώπη. Εδώ στον Εύρο είμαστε καταρχήν η πρώτη είσοδος για να μπει κάποιος στην Ευρώπη. Έτσι, έγινε η Τουρκία ακριβώς δίπλα. Οπότε μπαίνοντας στην Ελλάδα είμαστε Ευρώπη πλέον. Έτσι. Και η βιτρίνα που έχουμε, και μιλάω για το τελωνείο που έχουμε κάτω στους κήπους, είναι ένα τελωνείο το οποίο δεν μπορεί καν να ανταπεξέλθει, όχι λόγω των υπαλλήλων, αλλά λόγω των ελλείψεων και των υποδομών, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο μεγάλο όγκο των επισκεπτών. Έτσι. Και σας το λέω αυτό ως πολιτικός μηχανικός που αναφέρατε ότι είστε, ότι εδώ δεν έχουμε φτιάξει καν αυτό. Έτσι. Όχι, είναι χαρακτηριστικό. Τώρα η περιοχή της Θράκης είναι από τις πιο φτωχές και εγκαταλειμμένες περιοχές της Ελλάδας και προφανώς της Ευρώπης, καθότι είμαστε από τους πιο κάτω, ας πούμε. Καλά, βγήκανε τα νούμερα τα καινούργια. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω και εσάς λίγο τι σκέψεις έχετε σε περίπτωση που πάρετε τη θέση, γίνετε ευρωβουλευτής. Ποια είναι οι τομείς που θα θέλατε εσείς να ασχοληθείτε, ποια προβλήματα θα είναι αυτά που θα προτάξετε? Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχουμε προσωπικές ατζέντες και στρατηγικές. Mm-hmm. Μια συνολική ατζέντα. Έχουμε μια συνολική ατζέντα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια εσωτερική και με βάση τα εφόδια του καθενός, τις σπουδές, την κατάρτιση κτλ. Αλλά η στρατηγική είναι ενιαία και αποφασίζεται συλλογικά και δημοκρατικά στο πλαίσιο, ας πούμε, του κόμματος. Εγώ έχω μία κατάρτιση προς το κομμάτι της αντιπαράθεσης στην πράσινη ανάπτυξη, η οποία δεν είναι απότοκο μιας φιλοπεριβαλλοντικής ανησυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι για να κερδίσουν συγκεκριμένοι όμιλοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως, ας πούμε. Τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και της έλλειψης των υποδομών, τα οποία τα είπαμε και προηγουμένως, και φυσικά ό,τι απασχολεί τις λαϊκές ανάγκες, όπως είναι η ακρίβεια, η ανεργία, η φτώχεια, οι πολεμικές περιπέτειες που μας, στις οποίες μας μπρώνει η άρχουσα τάξη με τις επιλογές της τα τελευταία χρόνια κτλ. Μάλιστα. Τώρα, επειδή αναφέρατε και την πράσινη ενέργεια, να σας πω ότι εδώ, δεν ξέρω να το γνωρίζετε αυτό, ότι στη δικιά μας την περιοχή εδώ στον Εύρο έχουμε αλλεπάλληλες αιτήσεις να γίνουν αιωλικά πάρκα δίπλα ακριβώς κολλητά σε περιοχές Natura, σε φωλιές που φωλιάζουν σπάνια και υπό εξαφάνιση αρπακτικά. Έχουμε πάνω στο μοναδικό έτσι ωραίο δασάκι που έχουν πάνω στην περιοχή της Οριστιάδας και εκεί θέλουν να φυτέψουν ανεμογεννήτριες. Ένα τεράστιο αιωλικό πάρκο δίπλα στο δέλτα του Εύρου μέσα στη θάλασσα. Και θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο και γι' αυτό. Όπως είπα και πριν, η πράσινη ανάπτυξη δεν έχει να κάνει με μια φιλοπεριβαλλοντική ανησυχία των ομίλων. Έχει να κάνει καθαρά με την αντιπαράθεση των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων για το ενεργειακό μείγμα. Η Ευρώπη, η οποία δεν έχει, ας το πούμε, ορυκτούς πόρους, έχει ρίξει όλο της το βάρος σε αυτό που λέμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα όχι ακριβώς όλους τους τομείς. Επειδή τον τομέα των φωτοβολταϊκών αυτή τη στιγμή τον πρωτοπορεί η Κίνα, το μεγαλύτερο βάρος το έχει ρίξει στα αιωλικά πάρκα, που προφανώς συνδέεται, και εκεί φαίνεται και η υποκρισία, το ότι λένε για μια απανθρακοποίηση και να απαλλαγούμε από τους ορυκτούς πόρους, αλλά
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην ύπαρξη του φυσικού αερίου, διότι είναι τα μόνα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα και να καλύψουν το όποιο κενό υπάρχει στην, επειδή και η φύση είναι απρόβλεπτη, μπορεί πολλές φορές να μην έχουμε την επαρκή ενέργεια. Και έτσι έχει ξεκινήσει ένας τεράστιος ας το πούμε ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή και εντός της Ελλάδας. Βλέπουμε να καταστρέφονται παρθένες περιοχές στο όνομα του περιβάλλοντος, να βγαίνουν δασοκτόνοι νόμοι οι οποίοι να λένε ότι όταν υπάρχει, όταν υπάρχουν επενδύσεις στρατηγικής σημασίας, τότε μπορούν να επιτρέπονται παρεμβάσεις σε εθνικούς δρυμούς, Natura κτλ. Και επειδή η Ελλάδα είναι, έχει ως στρατηγική επένδυση της ΑΠΕ, προφανώς εκεί πέρα μπορούν να εγκατασταθούν και τέτοια αεολικά πάρκα. Και την όλη αυτή αδιέξοδη στρατηγική την έδειξε πάρα πολύ το παρολίγον blackout που θα είχαμε εντός του Πάσχα, επειδή έχουν γίνει ακριβώς πάρα πολλά αεολικά πάρκα, παραλίγο να διαλυθεί το δίκτυο, επειδή δεν μπορούσε να παραλάβει όλη αυτή την ενέργεια η οποία έχει παραχθεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν, είστε, αν το παρακολουθήσατε αυτό. Δεν το παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο θέμα, αλλά να σας πω, κύριε Μπέλο, πιεζόμαστε λίγο χρονικά και να είμαστε, για να είμαι δίκαιος με όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα. Να πω ένα τελευταίο, ότι εμείς καλούμε το λαό να στηρίξει το ρεύμα αμφισβήτησης και ανατροπής που εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα και να μας στηρίξει με την ψήφο του και να συμμετέχει και σε όλες τις κινητοποιήσεις εφ' εξής. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Μπέλο. Καλή επιτυχία. Καλή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.